Οπαλακιά! Πρώτο γεύμα της μέρας, 60 γραμμάρια βρώμη, 70 γραμμάρια Coco Pops και 50 γραμμάρια Whey Isolate. Λοιπόν, παίχτες μου, έχουμε φτάσει εδώ πέρα στο gym. Τρίτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα έχουμε leg day. Θα είμαι λίγο έξω. Σήμερα έχουμε leg day και περιμένω τον George να κατέβει. Εδώ πέρα είναι όλα πεντακάθαρα συγγυρισμένα από την Ειρήνη. Ευχαριστούμε. Είδατε το προηγούμενο βίντεο. Σας άρεσε το προτζεκτάκι μας. Λέτε, ω, πολύ ωραίο το κάνατε. Σας είπαμε, είναι μόνο 25% έτοιμο. Και όλα αυτά που περιμένουμε θα κάνουν κανένα δεκαήμερο να έρθουν. Γιατί είναι κλειστά τα διόδια και ο τύπος που τα φέρνει δεν μπορεί να τα φέρει, τέλος πάντων, γιατί θέλει να επιστρέψει σπίτι του. Όμως, αυτό είναι ένα από τα δύο project που ξεκινήσαμε και σε αυτό το βίντεο θα σας ανακοινώσω και το δεύτερο project που ξεκινάω σήμερα. Προφανώς αν έχετε δει τον τίτλο το γνωρίζετε, παρόλα αυτά. Κάτσε να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Ήρεμα. Έχουμε, φίλε. Κάτσε να δω αν είναι αυτό. Είναι! Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Κλείσε, θα το φορέσω και θα το δεις. Α, θα το φορέσεις. Φίλε, πού το. Το φόρεσες. Μην, δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Αυτή είναι η σωστή αντρική κάλτσα. What is this? Με αυτή την κάλτσα θα γίνουν όλα τα καινούργια PR εδώ. Βεβαίως! Πετοχίλιαρο, κλειδί Porsche, η σωστή κάλτσα, να τη βλέπεις και κοίτα. Δεν είναι 20% games τώρα. Ναι ρε φίλο, όμως εγώ άμα δεν έχω την κάλτσα. Οι προηγούμενες ας πούμε ήταν 10%. Θα κάνω games. Οι προηγούμενες ήταν 10%, αυτές να μείνουν 20%. Θα είναι φίλε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το ζέσταμα, να ανακοινώσουμε και κάτι. Για πες. Τι? Κάνω... Τι θέλεις? Με φοβήθηκα, μαλακά! Μακράβος! Να κάτσω λίγο πίσω, μαλακά! Για μας αυτό, ας κάτσω εδώ στη γωνίτσα! Λοιπόν... Με κολλήσει τίποτα τώρα και αρχίζω και κόβω μαρμελάδες. Ξέρω, φίλε. Έχει αντίλαλο. Έχει αντίλαλο, δεν πειράζει. Λοιπόν, παίχτες μου, αυτό, δεύτερο project. Γιατί θα περιμένουμε 10 μέρες να μας πούν τα υπόλοιπα πράγματα για να σας τα δείξουμε. Όχι, θα ξεκινήσουμε και δεύτερο project. Εγώ δηλαδή θα ξεκινήσω Path of Shreds 2020. Ουουουου! Let's go! Όπως είδατε στον τίτλο και από αυτό εδώ που είπαμε πριν με τον George, ξεκινάω ένα mini cut. Ο στόχος είναι να χάσω λίπος σταδιακά, χωρίς να χάσω gains, χωρίς να χάσω τη δύναμή μου. Προφανώς δεν θα φτάσω στο σημείο που έφτασα πέρυσι, που ήταν προετοιμασία για αγώνες. Αυτό το mini cut θα έχει εννοείται λιγότερη διάρκεια και εννοείται δεν θα φτάσω σε τέτοιο σημείο. Θα είμαι ακόμα πολύ πιο υψηλά σε λίπος όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία από την πέρυσι που ήμουνα χωρίς λίπος. Παρ' όλα αυτά, πάλι οι κινήσεις, οι πράξεις, οι ενέργειες που θα κάνω θα είναι αντίστοιχες με πέρυσι, απλώς δεν θα είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τόσο μεγάλο βάθος, okay? Οπότε, βάθος χρόνου, οπότε ελπίζω να είστε ενθουσιασμένοι να μοιραστείτε μαζί μου τη δικιά μου πορεία σε ένα leaner body, να δούμε τέλος πάντων τι έχουμε χτίσει τους τελευταίους 11 μήνες που βρίσκομαι σε πλεόνασμα. Προφανώς δεν ήταν οι καλύτεροι 11 μήνες καθώς είχα κάποιους τραυματισμούς, είχα κάποια διαλύματα από την προπόνηση. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς τους 11 μήνες κάπου κάτι καλό έκανα και έχω μια πρόοδο, έχω μια βελτίωση από πέρσι. Οπότε, ξεκινάμε, Path of Shreds. Πάμε για δυνατό leg day. Έτσι. Πρώτο επεισόδιο, πρέπει να γίνει σωστή δουλειά. Πάμε για Q&A, πάμε για physique update. Let's fucking go! Σε αυτό το κάτω φίλε.
λίγο ακόμα, αλλά χαλάσει το σέκερ. Λοιπόν, παίχτες μου, τελείωσε και αυτό το αναθεματισμένο leg day. Πραγματικά μαζορίζουν οι προπονήσεις. Είχαμε να κάνουμε έναν μήνα και δεν είναι εύκολο να επανενταχθείς. Ειδικά το πιάσιμο είναι ζόρικο τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μπορούμε πάλι να κάνουμε προπόνηση έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Οπότε, αυτό βοηθάει λίγο. Σημειώσα μερικές ερωτήσεις σας, θα τις απαντήσω. Θα ξεκινήσω από εδώ. Ωραία. Δεν είναι όλες, είναι οι περισσότερες. Είναι οι περισσότερες που όντως έχω κάτι να πω πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάποια τα έχουμε ξανακαλύψει. Παρ' όλα αυτά, για δίαιτα και το πώς θα διαχειριστώ τη διατροφή μου και όλη αυτή την κατάσταση κατά την οποία θα χάνω λίπος για τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες, θα σας τα αναλύσω στο επόμενο βίντεο, γιατί είναι αρκετά και δεν θέλω να τα βάλω μαζί με άλλες ερωτήσεις, εντάξει. Οπότε, ξεκινάμε από εδώ. Πώς μπορείς να μείνεις στα ίδια κιλά και να χτίσεις μύες και να χάσεις λίπος? Θα πρέπει για να συμβεί αυτό να χτίζεις με τον ίδιο ρυθμό μυϊκή μάζα με τον οποίο χάνεις και λίπος, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια, μπορείς απλά με το να χτίσεις μυϊκή μάζα, πες ότι ανέβηκες 2 κιλά και χωρίς να πάρεις καθόλου λίπος, γιατί τώρα ξεκίνησες να γυμνάζεσαι, μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορεί δηλαδή το σώμα σου να ανεβαίνει βάρος, να χτίζει μυϊκή μάζα χωρίς να κρατάει και παραπάνω λίπος από ό,τι είχε, θα φαίνεσαι πιο γραμμωμένος, γιατί εσύ από εκεί που ήσουν τόση μυϊκή μάζα, τόσο λίπος, τώρα έχεις συν 2 μυϊκή μάζα και το ίδιο λίπος. Έχεις καλύτερη αναλογία. Οπότε φαίνεται σαν να έχασες λίπος, ενώ το μόνο που έκανες ήταν απλά να χτίζεις μυϊκή μάζα. Που είναι πάρα πολύ καλό αυτό, να χτίζεις χωρίς να κρατάς έξτρα λίπος από ό,τι είχες πριν. Οπότε, αυτό που προτείνω να συγκεντρωθείς δεν είναι πώς θα μείνω στα ίδια κιλά χωρίς να πάρω λίπος, με το να χάσω λίπος και το να βάλω μυϊκή μάζα, είναι πώς θα χτίσω μυϊκή μάζα. Αν μπορώ να το κάνω αυτό σε έλλειμμα, να χτίζω σιγά σιγά μυϊκή μάζα και να διώχνω λίπος, αυτό μπορεί να συμβεί αν είσαι πολύ αρχάριος ή αν έχεις αρκετό λίπος, τότε το κάνεις. Ωραία, είσαι σε ένα μικρό έλλειμμα, καθαρίζει το σώμα σου, φεύγει λίπος, όμως έχεις αρκετή ενέργεια ώστε να μπορείς να προοδεύσεις, να δυναμώσεις και να χτίσεις μυϊκή μάζα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να διαλέξεις. Θέλεις μήπως να κόψεις λίγο λίπος, όπως αυτό που θα κάνω εγώ αυτή την περίοδο? Θα πρέπει να πας σε ένα έλλειμμα. Θα πρέπει να δεχτείς ότι δεν μπορείς και να χτίσεις κι άλλα 2 κιλά μυϊκή μάζα. Μπορεί να έχτισα 2 κιλά τους τελευταίους 11 μήνες. Τώρα θα πρέπει να το διατηρήσω. Απλά διώχνοντας το λίπος, πάλι θα φανώ πιο μυϊκός. Περισσότερο ρόλο παίζει η συχνότητα ή η ένταση στην προπόνηση. Λοιπόν, η ένταση είναι προαπαιτούμενο, δηλαδή και κάθε μέρα να κάνεις κάτι, αν δεν έχει αρκετή ένταση, δεν θα μεγαλώσεις. Ωραία, οπότε δεν μπορείς να πεις να έχω περισσότερη συχνότητα ή περισσότερη ένταση. Πρέπει να έχεις αρκετή ένταση, τελείωσε. Τώρα για τη συχνότητα, απλώς αυτό μπορείς να το διαχωρίσεις όπως σου επιτρέπει να διαχειριστείς καλύτερα αυτή την ένταση. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις 15 συνολικά σετ στο στήθος σου. Ωραία. Σε βολεύει για την ένταση που, για την προαπαιτούμενη ένταση να κάνεις 7 και 8 σετ μία άλλη μέρα ή σε βολεύει να κάνεις 15 σήμερα? Ό,τι βολεύει εσένα. Εντάξει. Εμένα με βολεύει 7 και 8 για παράδειγμα. Δηλαδή, μου αρέσει να τα σπάω, να μην κάνω όλα τα σετ που έχω για κάποια μυϊκή ομάδα σήμερα. Μια μυϊκή ομάδα τη φορά. Πάλι σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση, τα χωρίζεις όπως θες, ώστε να μπορέσεις στην προαπαιτούμενη ένταση να καλύψεις τα συνολικά σετ που θέλεις για κάθε μυϊκή ομάδα. Είσαι από τους λίγους αυθεντικούς. Hey. Σημαντικό tip για shredded. Λοιπόν, αν θες να γίνεις shredded, σημαντικό tip είναι να... Σημαντικό tip. Να δεχθείς ότι για να φαίνονται όντως σκληροί οι μύες σου, θα πρέπει να έχεις μία μυϊκή μάζα την οποία θα πρέπει να χτίσεις. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να τη χτίσεις σε περίοδο πλεονάσματος, σε μεγάλη περίοδο πλεονάσματος, οπότε για κάποιο διάστημα δεν θα είσαι shredded, και μετά για να φτάσεις shredded
θα πρέπει πάλι να δεχθείς ότι δεν θα γίνεις έναν μήνα, θα πρέπει σταδιακά να διώχνεις το λίπος ώστε να καταφέρεις να διατηρήσεις ή και να χτίσεις έξτρα μυϊκή μάζα από την ήδη καλή βάση που είχες πριν. Αν χωρίς να έχεις καλή βάση αρχίζεις να ελαττώνεις τις θερμίδες σου ώστε να χάσεις λίπος, αυτό θα σε οδηγήσει στο να μην μπορέσεις να χτίσεις παραπάνω μυϊκή μάζα, η οποία είναι απαιτούμενη για να δείχνεις ready, αλλιώς θα είσαι απλά αδύνατος και θα είναι πολύ δύσκολο, θα χάσεις πόσο λίπος για να δεις ότι τελικά είσαι skinny. Εντάξει, εσύ δεν θες να είσαι skinny, εσύ θες να έχεις μυκότητα. Η μυκότητα χτίζεται με χρόνια προπόνησης και είναι πολύ προτιμότερο και θα σε εξυπηρετήσει καλύτερα μέσα σε αυτά τα χρόνια τα περισσότερα να τα διανύσεις σε περίοδο πλεονάσματος. Πώς πείθουμε τους γονείς να μην φέρουν γλυκά στο σπίτι? Λοιπόν, είτε, τώρα αυτή τι beta mail ερώτηση είναι. Λοιπόν, οι γονείς σου μπορεί να φέρουν γλυκά στο σπίτι επειδή θέλουν να τα φάνε αυτοί, είτε για να τα φας εσύ και να σε καλοπιάνουν. Δεν σταβάζουμε το ζόρι στο στόμα σου, ωραία, είναι στο ψυγείο. Στα αρχίδια σου, δεν ανοίγεις το ψυγείο και απλά δεν παίρνεις τα γλυκά, παίρνεις κάτι άλλο. Παίρνεις τον αρακά, τον χθεσινό και τον ζεσταίνεις και τρως αρακά, εντάξει. Δεν γίνεται να στάχουμε όλα έτοιμα, δεν λέω εγώ, ομοίως και οι γονείς σου και οποιοδήποτε και ο εργοδότης σου και το κράτος και οποιοδήποτε άλλος. Θα πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ. Ωραία, μην πιάνεις το γλυκό, μην το βάζεις στο στόμα σου, μην το μασουλάς, μην το καταμένεις. Εντάξει. Καλύτερα συμπληρώματα για δύναμη, γνώμη για τρίμπιουλους. Λοιπόν, τρίμπιουλους δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω δοκιμάσει. Θεωρώ όμως ότι είναι μη χρήσιμο, δηλαδή τζάμπα συμπλήρωμα, όπως π.χ. τα BCAAs. Που και αυτά κάπου μπορώ να βρω να τα χωρέσω, ας πούμε, στο για intra workout, για γεύση μαζί με τη δεκτρόζη. Το τρίμπιουλους δεν νομίζω. Βέβαια δεν έχω και ιδέα, οπότε καλύτερα να κάνεις τη δικιά σου, το δικό σου research. Το δικό μου δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να δώσω εμπεριστατωμένη απάντηση για το τρίμπιουλους. Καλύτερα συμπληρώματα για δύναμη. Δεν υπάρχει συμπλήρωμα για δύναμη. Υπάρχει, κάνω προπόνηση σταδιακά και δυναμώνω. Ωραία, τίποτα δεν θα σε βοηθήσει όσο το να κάνεις σωστή προοδευτική προπόνηση. Τώρα, η κρεατίνη βοηθάει στη μέγιστη δύναμη, παρόλα αυτά, πώς βοηθάει? Μπορεί αν είχες μέγιστη δύναμη 50 κιλά, τώρα να την πήγε 52. Ωραία, όμως, άμα κάνεις, ξέρω εγώ, 6 μήνες, 3 μπλοκ προπόνησης για δύναμη, μπορεί από 50 κιλά να πας στα 90 κιλά. Τι θέλεις από τα δύο? Να πας από τα 50 στα 52 κιλά ή από τα 50 στα 90 κιλά και να κοντεύεις τα δύο plates? Protein post-workout για χτίσιμο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό δεν είναι post-workout. Δεν έχει σημασία τι κάνεις post-workout. Έχει σημασία τι κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα, σε όλη σου τη ζωή. Οπότε, το σώμα σου χρειάζεται περίπου τόσα γραμμάρια πρωτεΐνης, ξέρω εγώ 150, 250, κάπου εκεί μέσα. 300 μπορεί να θέλει επειδή είσαι, ξέρω εγώ, 100 κιλά. Οπότε μην σε απασχολεί τόσο το να φας την πρωτεΐνη σου μετά την προπόνηση, που προφανώς μπορείς να το κάνεις, να σε απασχολεί είμαι κάθε μέρα στα γραμμάρια που χρειάζεται. Αυτό θα σε βοηθήσει να χτίσεις μυϊκή μάζα. Όση πρωτεΐνη να φας και μετά την προπόνηση, αν δεν τηρείς τα μέτρα που χρειάζεσαι καθημερινά, επί εβδομάδες, επί μήνες, επί χρόνια, δεν θα πας πολύ μακριά. Ανέλησέ μας πώς φτάνεις στο στόχο σου σε πρωτεΐνη στο επόμενο βίντεο. Γιατί να φας ψωμί αντί για πατάτα, βρώμη, ρύζι? Beta mail ερώτηση, αλλά θα την απαντήσω, γιατί δεν είμαστε και του αλφα για να είμαστε πάνω από αυτό το σημείο. Είμαστε... Λοιπόν, επειδή σου μύρισε ψωμί, πώς οι Έγκυες λένε μου μύρισαν παϊδάκια, φέρε μου παϊδάκι, εμένα μου μυρίζει το ψωμί, με μυρίζει το σημάρι, θέλω σημάρι, ωραία. Επίσης, δεύτερο σκέλος απάντησης, όλα αυτά που μου είπες έχουν διάρκεια προετοιμασίας, ενώ το ψωμί απλά το κόβεις και το τρως, ή αν είναι του τόστ είναι ήδη κομμένο. Οπότε μπορεί να βιάζεσαι, μπορεί να θες να μασουλήσεις, λέμε τώρα κάτι. Προφανώς εδώ πέρα μπορείς να μου πεις γιατί το προετοιμάζεις από πριν. Δεν είναι
δεν θα πεθάνεις, ούτε είναι άχρηστο το να φας ψωμί. Επίσης κάποιος είπε ότι κάποιο ψωμί έχει καλύτερες βιταμίνες και τι άλλα πράγματα σε σχέση με το ρύζι. Οπότε γιατί θεοποιείς το ρύζι? Δεν σου λέω μη φας ρύζι ή μη φας ψωμί. Σου λέω, έχεις κάποια γραμμάρια υδαταθράκων, γιατί αυτά κυρίως οι υδατάνθρακες έχουν. Ωραία, μπορείς να τα καλύψεις με ένα εύρος τροφίμων. Από αυτά προφανώς κάποια σου αρέσουν περισσότερο. Φάε αυτά που σου αρέσουν περισσότερο. Το σημαντικό είναι να συνεχίσεις να τρως στα μέτρα που πρέπει σε καθημερινή βάση για χρόνια. Ωραία. Αν τρώγοντας δύο φέτες ψωμί και κόβοντας ας πούμε 300 γραμμάρια πατάτα αντί να φας 1800 γραμμάρια πατάτα και καθόλου ψωμί, τρως 1,5 κιλό πατάτα και δύο φέτες ψωμί. Ωραία. Και αυτό σε βοηθάει στο να συνεχίσεις να το κάνεις για χρόνια, είσαι καλυμμένος. Εντάξει, μπορείς να φας τα πάντα. Προφανώς η πατάτα ειδικά εμένα μου αρέσει και σαν γεύση, αλλά και επειδή έχει κάλιο και το κάλιο σε κάτι βοηθάει. Μου το είχαν πει στην προετοιμασία ο κόσμος. Τώρα δεν θυμάμαι, φίλε, δεν θυμάμαι. Δεν χρειάζεται να ξέρω. Εντάξει, μη κολλάς, φάε απ' όλα. Όλα σε βοηθάνε. Πάει αυτό. Παρακάτω. Έχουν αποτέλεσμα τα 30 days challenge. Έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, σε 30 συγγνώμη μέρες δεν μπορείς να κάνεις κάτι αξιόλογο που θα αντιστοιχεί ας πούμε σε 3.000 μέρες. Κατάλαβες, που είναι 10 χρόνια. Τη δουλειά που μπορείς να κάνεις σε 10 χρόνια, αν σταδιακά κάθε μέρα κάνεις και από λίγη, δεν θα την πετύχεις σε 30 μέρες. Επίσης σε 30 μέρες δεν μπορείς να οριμάσεις μυϊκά σε τέτοιο σημείο όσο πήρε κάποιον άλλον, όσο σε τέτοιο σημείο που έφτασε κάποιος άλλος που έκανε 10 χρόνια προπόνηση. Προφανώς 30 μέρες είναι αρκετός χρόνος για να πετύχεις μια αλλαγή. Παρόλα αυτά πρέπει η αλλαγή να είναι βιώσιμη, δηλαδή να μπορείς να τη διατηρήσεις μακροπρόθεσμα. Άμα για 30 μέρες έκανες κάτι, πήρες ένα αποτέλεσμα, αλλά μετά αυτό που έπρεπε να κάνεις την επόμενη μέρα για να επιβιώσεις σε ανάγκασε να διώξεις το αποτέλεσμα, να χάσεις το αποτέλεσμα, δεν ήταν τόσο ωφέλιμο αυτό το 30 days challenge. Ωραία, μην το βλέπεις σαν challenge, βλέπε το σαν πόσο μπορώ να το κρατήσω. Αν μπορείς να το κρατήσεις μόνο για 30 μέρες, δεν είναι και τόσο αξιόλογο. Θα πρέπει να μπορείς να το κρατήσεις για πάντα ή για πολύ καιρό. Έχεις πρόβλημα με stretch marks? Όχι, έχω μερικά stretch marks εδώ, στη μασκουάλε, εκεί που ξεκινάνε τα δικέφαλα για το στήθος. Αλλά δεν είναι πρόβλημα, είναι yes, we made gains, κατάλαβες, μη τα φοβάσαι, δεν είναι τόσο άσχημα και είναι σαν marks of war, ότι πολέμησες, επιβίωσες, μεγάλωσες και έχεις και σημάδια για να πεις την ιστορία. Creatine Monohydrate ή HCL. Το HCL δεν ξέρω τι είναι, προφανώς πιθανόν να είναι μορφή κρεατίνης, αλλά Monohydrate. Προφανώς μην ακούεις μόνο εμένα, κάνε την έρευνά σου, αλλά εγώ από τότε που ξεκίνησα να παίρνω Monohydrate, δεν την άλλαξα. Πώς είναι η επιστροφή στο gym? Λοιπόν, θα σου πω. Είμαι πιασμένος παντού, είμαι έτσι πιασμένος παντού, δεν μπορούσα να το εξηγήσω καλύτερα, αλλά νιώθω φρέσκος. Δηλαδή ναι μεν κάνω το χέρι μου εδώ πίσω και αυτό είναι απλά υπερβολικά πιασμένο γιατί εχθές είχα 6 σετ στήθους, παρόλα αυτά είναι φρέσκο. Όσοι κάνετε προπόνηση με καταλάβατε τι εννοώ, όσοι κάνετε σοβαρή προπόνηση για αρκετό καιρό, πάνω από ένα μήνα. Και δεν νιώθω ούτε αδύναμος ούτε αποσυντονισμένος. Ωραία. Νιώθω φρέσκος, απλά πάρα πολύ πιασμένος. Άμα πω ότι είμαι power lifter, θα δικαιολογηθούν τα love handles? Όχι φίλε. Και μην ξεχνάς, αν και τώρα στην εποχή των social media έχουμε αρχίσει να μην το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, δεν είμαστε ό,τι λέμε. Είμαστε ό,τι είμαστε. Κατάλαβες, δηλαδή άμα πω εγώ ότι είμαι δικηγόρος, δεν σημαίνει ότι είμαι δικηγόρος.
Οπότε και εσύ αν πεις είμαι powerlifter, δεν σημαίνει ότι είσαι powerlifter. Είμαστε ό,τι είμαστε. Γράψε το PR 2020 στα χρόνια της καραντίνας. Οπότε, αν εσένα σου αρέσει να κάνεις powerlifting, κάνε powerlifting. Αν στα κιλά που είσαι και θέλεις να διαγωνιστείς ή θέλεις να γυμνάζεσαι σε αυτά τα κιλά, έχεις love handles, τότε θα έχεις love handles, climb mine. Αν θες να φύγουν τα love handles, πιθανόν να πρέπει να χάσεις κιλά ή να χτίσεις καμιά πλάτη από εδώ μέχρι απέναντι. Καλύτερο συμπλήρωμα για αρχάριο τελίτσες τελίτσες, γιατί δεν είδα παρακάτω τι είπε, δεν χρειάζεται συμπλήρωμα αν είσαι αρχάριος. Ρέστα ανάμεσα στα σετ. Λοιπόν, όσο θέλεις μπορείς να κάνεις. Οκ. Okay. Δεν ανάγκη, εκτός κι άμα κάνεις, ξέρω εγώ, συγκεκριμένου τύπου προπόνησης, π.χ. θέλεις να κάνεις blood volume προπόνηση, δηλαδή προπόνηση αιμάτωσης, στο πω έτσι γιατί δεν το ξέρω καλύτερα. Εκεί πέρα μπορεί να έχεις αυστηρά ότι θα κάνω 30-40 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, αν κάνεις απλά προπόνηση που θες σταδιακά να προοδεύσεις στο βάρος που σηκώνεις, παίρνεις όσο διάλειμμα χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειάζεσαι 2 λεπτά. Στους περισσότερους ανθρώπους φαίνεται ότι εκεί στα 2-2,5 λεπτά ότι έχουν αναρρώσει από το προηγούμενο σετ. Παρ' όλα αυτά, μπορεί εσύ να χρειάζεσαι 5 λεπτά. Εφόσον έχεις τον χρόνο στο γυμναστήριο, μπορείς να κάνεις και 5 λεπτά διάλειμμα. Τι πιστεύεις για την άσκοπη χρήση αναβολικών για λίγα likes? Ρε φίλε, εντάξει, δες, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Προφανώς δεν θα έκανα παρέα με κάποιον που παίρνει αναβολικά για likes. Δηλαδή δεν ταιριάζουν οι σκέψεις μας οι οποίες καταλήγουν στις επιλογές μας. Πρόβλημά του, τι να σου πω ρε φίλε. Θα σου πω τώρα, θα του δώσω και μία τέτοια, βέβαια είναι beta mail και weak, όμως θα του δώσω μία υπεράσπιση, ότι ρε φίλε δες, όλη η κοινωνία μας νοιάζει πιο πολύ πώς φαινόμαστε παρά τι είμαστε. Κατάλαβες. Οπότε όλοι θα βάλουν την καλύτερη φωτογραφία του στο Instagram. Γιατί πρέπει να φαίνεσαι γαμάτος. Γιατί αν προφανώς αν τον κομμενάκι δει καμιά περίεργη φωτογραφία, μπορεί να πει «Α, αυτός είναι, δεν είναι γαμάτος, δεν έχει τη ζωή που θέλω, δεν τον κοιτάω οπότε». Κατάλαβες, οπότε εσύ το βάζεις αυτό στο μυαλό σου και σταδιακά λες «Α, αυτή η φωτογραφία δεν είναι πολύ καλή, ας βγάλω άλλη μία». «Α, δεν είμαι shredded, six-pack και τέτοιο, ας πάρω αναβολικά». Μπέταμε, κατάλαβες. Αυτό το κάνεις για τους άλλους, όχι για σένα. Οτιδήποτε κάνεις πρέπει να το κάνεις για εσένα. Περπάτημα για κάρδιο, καύση λίπους. Και φτάνουμε σχεδόν στο τέλος. Λοιπόν, πολύ καλή κίνηση και θα σου πω γιατί. Ειδικά αν θέλεις να έχεις και τη μέγιστη μυϊκή μάζα, το οποίο δεν σημαίνει ότι θα έχεις την μέγιστη απόδοση, ας πούμε, άμα κάνεις crossfit. Αν θες να γίνεις καλύτερο στο crossfit, δεν περπατάς, χοροπηδάς, κάνεις double unders και τα λοιπά, ωραία. Παρόλα αυτά, το περπάτημα για την υγεία της καρδιάς είναι πολύ ωφέλιμο και μπορείς να κάνεις πάρα πολύ χωρίς να έχεις μεγάλη επιβάρυνση στους μύες σου. Και ειδικά σε περίοδο που κάνεις ίσως γράμμωση, γιατί μου λες εδώ πέρα καύση λίπους και θες να διατηρήσεις τη μυϊκή σου μάζα και έχεις περιορίσει τις θερμίδες σου, θέλεις όλες οι θερμίδες σου να πηγαίνουν στα βάρη. Εκείνα θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις ή να χτίσεις περισσότερη μυϊκή μάζα, ώστε να φαίνεσαι πιο γραμμωμένος και πιο ομοιώδης. Ωραία. Οπότε δεν θέλεις να ξοδεύεις ενέργεια, να κουράζεσαι, να είναι κουρασμένη η μύε σου από το κάρδιό σου. Άμα κάνεις σπριντάκια θα είναι κουρασμένη η μύε σου. Εντάξει. Άμα κάνεις τρέχεις την ανηφόρα ή χοροπηδάς πάνω κάτω σε box, θα κουραστούν οι μύες σου πολύ περισσότερο από ό,τι αν περπατήσεις. Προφανώς θα ξοδέψεις και περισσότερες θερμίδες άμα χοροπηδάς και τα λοιπά. Όμως θες να κρατήσεις μια ισορροπία. Ωραία. Εμένα με βολεύει το περπάτημα και πολλούς bodybuilders τους βολεύει το περπάτημα. Κάποιοι τρέχουν κιόλας, έτσι. Δεν θα πάθεις κάτι άμα τρέξεις. Σου λέω. Ρόλο που παίζουν τα genetics σε αποτέλεσμα. Τώρα μόνο ρόλο genetics έχω γράψει εδώ, αλλά θυμάμαι την ερώτηση. Αν μπορούν να βοηθήσουν ή να ανατρέψουν ένα αποτέλεσμα, τέλος πάντων ήταν λίγο μπερδεμένοι.
Αλλά θα σου πω, genetics is something you cannot do anything about. Οπότε σταμάτα να σε, σταμάτα να σκέφτεσαι τα genetics σου. Προφανώς κάποιος που έχει καλά genetics μπορεί να κάνει 3 μήνες προπόνηση και να φαίνεται λες και κάνω εγώ 3 χρόνια. Δεν πειράζει, εγώ αν θέλω να έχω αυτό το αποτέλεσμα, πες βλέπω κάποιον, μου λέει ξεκίνησα πριν 3 μήνες και είναι σαν εμένα. Εγώ άμα θέλω, και είναι καλός λέμε τώρα, εγώ άμα θέλω να γίνω καλός, απλά θα πρέπει να κάνω 3 χρόνια προπόνηση. Δεν πειράζει φίλε, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό, εντάξει. Οπότε κάνε εσύ τη δουλειά σου, εφόσον εσύ προοδεύεις με καλό ρυθμό βάσει των genetics σου, βάσει αυτό που κάνεις, είσαι καλυμμένος. Δεν μπορούν να σε εμποδίσουν από το να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Προφανώς, αν ο άλλος έχει genetic και είναι 1,85, εγώ που έχω genetic 1,78, οτιδήποτε και να κάνω δεν θα φτάσω 1,85 ποτέ στη ζωή μου. Δυστυχώς. Αλλά εντάξει, genetics είναι. Γιατί σε περίοδο γράμμωσης πέφτει η ψυχολογία. Ρε φίλε, πέφτει γενικότερα η ενέργειά σου γιατί τρως λιγότερη ενέργεια. Ωραία. Επίσης, δεν πρέπει να πέφτει η ψυχολογία σου καθ' όλη τη διάρκεια, μόνο άμα φτάσεις σε πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους που εκεί πέρα το σώμα πλέον έχει κουραστεί μετά από 4-5 μήνες δίαιτας, 6 μήνες δίαιτας, 8 μήνες δίαιτας, προσπαθεί να επιβιώσει, θα μειωθεί και η ψυχολογία σου. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει από την αρχή να το συνδέεις ότι «Α, εγώ τρώω 100 θερμίδες λιγότερες για να είμαι σε έλλειμμα, άρα δεν έχω ψυχολογία, δεν έχω ενέργεια». Μην το πας έτσι. Μπορείς να είσαι πολύ γαμάτος, να έχεις πολύ ενέργεια, να είναι υψηλά η ψυχολογία σου, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το φαγητό που τρως. Είναι σημαντικό και αυτό το πόσο τρως, αλλά εξαρτάται από πολλά πράγματα. Μπορείς να ρυθμίσεις άλλα πράγματα, ώστε η ψυχολογία σου, η ψυχική σου υγεία να μένει σε GG επίπεδα. Σε GG. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Α, είπα θα σας δείξω και ένα φυσικά ντεπ. Αύριο, στο επόμενο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το σημερινό βιντεάκι. Στο επόμενο πραγματικά θα αναλύσω όσο καλύτερα μπορώ, το οποίο είναι ένα 2-5% καλύτερα από πέρυσι, το πώς θα τρώω και πώς μετράω και τα σχετικά και το πώς θα παρακολουθώ το βάρος μου και τα σχετικά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, είμαι ενθουσιασμένος, τα λέω αργά για να μην αγχωθείτε, αλλά είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που μαζί με τον Garage Gym ξεκινήσαμε πάλι προπονήσεις και μπαίνω σε μια διαδικασία πιο, ας το πω, αθλητική, πιο training focused, ενώ πριν ήμουνα θέλω να κάνω και αυτό, να πάω και ένα γόλ, να κάνω και αυτό, να δω και εκεί πέρα τι παίζει, τώρα είμαι πιο we are working out. Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, μ' αρέσει φίλε. Τα λέμε στο επόμενο. Comment, like and subscribe. Bye.